και ο τρίτος νεκρός. Ο Μιχάλης Μαστής από την Ροδιακή, ο καλός συνάδελφος. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Όσο καλή μπορεί να είναι μια τέτοια μέρα για τη Ρόδο που ξημέρωσε. Έχουμε επιβεβαίωση επίσημη και για τρίτο νεκρό που εντοπίστηκε στο ίδιο σημείο, στο Πρασονίσι δηλαδή, στο νότιο άκρο του νησιού της Ρόδου, πριν από λίγα λεπτά. Οι ηλικίες που επιβεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές είναι 64, 67 και 72 ετών. Ήταν μια παρέα φίλων που ξεκίνησε για το μοιραίο αυτό ταξίδι χθες το απόγευμα με ένα σκάφος και να ψαρέψουν εκεί νότια του νησιού. Σε κάποια στιγμή λίγο πριν τις 10 το βράδυ ο ένας από τους τρεις που επέβαιναν στο σκάφος επικοινώνησε με το γιο του και του είπε στείλτε βοήθεια γιατί έχουμε πρόβλημα. Γιατί έχουμε πρόβλημα. Σε ελάχιστα λεπτά επικοινώνησε πίσω ξανά ο γιος του και είπε γρήγορα γιατί η βάρκα αναποδογύρισε και πνιγόμαστε. Αυτή ήταν η τελευταία επικοινωνία που υπήρξε. Ακολούθησε πολύ μεγάλη κινητοποίηση με εναέρια και πλωτά μέσα. Στην όλη επιχείρηση συντώνησε ο ίδιος ο περιφερειακός διοικητής του λιμενικού σώματος, ο κ. Γιάννης Αργυρίου. Υπήρχαν πολύ καλές καιρικές συνθήκες και υπάρχουν. Αυτό είναι. Μάλλον θα έπεσε σε βράχια. Από ό,τι μας έλεγε προηγουμένως και ένα μέλος της Επιτροπής Έρευνας και Διάσωσης, μάλλον θα έπεσε σε καμιά ξέρα. Το πιο πιθανό, οι πρώτες εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι αυτές. Ότι δηλαδή το σκάφος κινούνταν με σχετικά μεγάλη ταχύτητα και χτύπησε σε ξέρα. Όμως περιμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση και τα στοιχεία που θα συλλέξουν εκεί οι εμπειρογνώμονες που βρίσκονται στο σημείο και συνεχίζουν τις έρευνες.